Μερικές συνήθειες δεν αλλάζουν. Η Ελλάδα της κρίσης εξακολουθεί να δίνει μία περιουσία σε εισαγωγές. Το 2015 η αξία των εισαγωγών αγωγών στην Ελλάδα ανήλθε σε 40,98 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά τις εξαιρετικές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες για την παραγωγή πληθώρας φρούτων και λαχανικών, το 2015 δαπανήθηκαν 731 εκατομμύρια ευρώ για εισαγωγή προϊόντων όπως ντομάτες, μπανάνες, ακτινίδια και πιπεριές. Μάλιστα, οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών αυξήθηκαν το 2015 κατά 10,3%. Οι εισαγωγές γίνονται, θα γίνονται, διότι πρώτα απ' όλα είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια πράγματα να μην τα παράγουμε. Μας έχουν βάλει περιορισμούς σε πολλά πράγματα, στη ζάχαρη, στο γάλα και σε πολλά άλλα πράγματα. Όντως γίνονται πάντα πάρα πολλές εισαγωγές, αλλά από τη στιγμή που έγινε αυτό που έγινε με τις τράπεζες, μειωθήκαν και οι εισαγωγές, μειώθηκε η εργασία στα μαγαζά, μειωθήκανε στον κλάδο το δικό μου, μειωθήκανε κατά πολύ οι εισαγωγές. Οι φαν της κρεατοφαγίας Έλληνες δίνουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για εισαγωγή κρέατος, καθώς οι καταναλωτές προτιμούν το χοιρινό και το μοσχαρίσιο που δεν καλύπτονται από την εχώρια παραγωγή. Παράλληλα, το 2015 σημειώθηκε αύξηση της αξίας των εισαγωγών αυτοκινήτων κατά 3,8%, των τηλεφωνικών συσκευών κατά 13,2%, των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά 14%, των ειδών ταξιδίου κατά 8%, των υποδημάτων κατά 5,4%, αλλά και των αρωμάτων κατά 3,9%. Σε αυτό παίζει ρόλο και ο κόσμος. Όταν έρχεται εκτός εποχής και ζητάει κάτι, επόμενο είναι να αναγκάζονται να κάνουν εισαγωγές. Μην το ζητάει ο κόσμος. Να τρώμε τα φρούτα της εποχής. Αυτά που είναι και πρέπει να φάμε. Τώρα όταν σου ζητάει αχλάδι αυτή την εποχή, πού να βρεθεί. Επόμενο είναι. Να είναι εισαγόμενο. Εντύπωση προκαλεί τέλος και η αύξηση εισαγωγών μη νομισματικού χρυσού, η οποία διαμορφώθηκε σε 7,23 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 84,6% σε σχέση με το 2014.